να αλλάξουμε θέμα και να πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε Μύρωνα Στρατή. Την έφαγε τη μιλόπιτα που έδωσε 6 μέρες στην Ατσάκη. Το έφτιαξε μια φορά μιλόπιτα και κατενθουσιάστηκε στον Ατσάκη. Θέλω να σας πω κάτι, επειδή το Twitter είναι μεγάλος τσάτσος. Τι έμαθες πάλι. Ξέρω κάθε πότε τρώει ο Μύρωνας Στρατής με τη μέρη στην Ατσάκη έξω και πού τρώνε. Για πες. Την επόμενη φορά θα πω στον πειρασμό να στείλω κάμερα. Θέλω να σου πω ότι τον χάρηκα πάρα πολύ που τον συνάντησα χθες στις πρόβες του, γιατί ετοιμάζεται τις εμφανίσεις με τον Ισαΐα Ματιάβα και τον Παναγιώτη Τσακαλάκο και μιλήσαμε πάρα πολύ για τη μέρη στην Ατσάκη. Παρά το γεγονός ότι... ζευγάρι είναι. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο ζευγάρι, είναι νέα παιδιά, δροσερά παιδιά και χαίρονται τον έρωτά τους. Δεν την παρακολουθεί στο πρωινό, θέλω να σου πω. Θα κοιμάται μάλλον δεν σου γκρινιάζει που δεν... δουλεύει μέχρι αργά. Δουλεύει μέχρι αργά ούτως ή άλλως. Θέλω να σας πω ότι ναι, μεν κάνουν σχέδια γάμου, γιατί και οι δύο θέλουν να παντρευτούν νέοι και να κάνουν νέοι οικογένεια. Αλλά ένεκα οικονομικής κρίσης προς το παρόν το καθυστερούν λιγάκι. Είναι πραγματικά από τα πολύ όμορφα ζευγάρια. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που μιλάει ο Μύρωνας Στρατής για την αγαπημένη του, την Μέρη στην Ατσάκη. Τη μιλόπιτα τη δείχνεις. Τη μιλόπιτα όχι, δεν τη δείχνω. Oh, και ήθελα μία την έφαγε ο Μύρωνας. Άχρε Μύρωνα, άχρε Μέρη. Πάμε να τον δούμε και να τον ακούσουμε. Αλήθεια είναι πως όταν πρωτοβλέπεις τον εαυτό σου με την κοπέλα σου σε ένα περιοδικό, παθαίνεις ένα σοκ. Είναι σαν να βλέπεις, ξέρω εγώ, το Indiana Jones και ο Harrison Ford να έχει τη φάτσα σου. Είναι πάρα πολύ παράξενο, αλλά στην πορεία πρέπει να είσαι cool με αυτό, να καταλάβεις πώς δουλεύει η τηλεόραση που είναι κάτι το πάρα πολύ σκληρό μερικές φορές. Να είσαι ειλικρινής, αληθινός και ο Θεός μαζί μας. Εύχομαι να είμαστε συμπαθείς. Δεν ξέρω ότι πολλοί έχουν βιαστεί να με παντρέψουν, αλλά νομίζω πως εγώ είμαι λίγο μικρός ακόμη. Λέω τώρα έγινα 30, έχω ακόμα μερικά χρονάκια μπροστά μου. Όταν ήμουν μικρός, πριν τα 20 μου, ήθελα στα 23-24 να έχω δύο παιδιά. Γιατί έτσι ήταν και οι γονείς μου. Οπότε θα μου άρεσε και τώρα να κάνω μια οικογένεια. Απλά δεν έχουμε τώρα την πολυτέλεια. Εγώ και όλη η γενιά μου νομίζω αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολο πράγμα η συμβίωση, ο γάμος. Είναι δύσκολο από πάρα πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες. Τα χαρακτηριστικά της Μέρης, τα οποία θεωρείς αναντικατάστατα, είναι τα πράγματα που σου αρέσουν. Είναι μια καλή ερώτηση. Δεν ξέρω. Φτιάχνει ωραία μιλόπιτα. Όχι πάρα πολύ. Όχι, αλλά μια φορά μου φτιάξει μια ωραία μιλόπιτα, αυτό θυμάμαι. Είστε φίλοι, ας πούμε, ακούω τη μουσική. Είναι εντάξει, όλα τα ζευγάρια πιστεύω, τα υγιή ζευγάρια, ο ένας επηρεάζει τον άλλον. Και ιδανικά θετικά, όχι αρνητικά. Νομίζω πως μια σχέση για να έχει ισορροπία πρέπει να μην είσαι. Δηλαδή να λες τη γνώμη σου, αλλά να πάει να την επιβάλλεις κιόλας. Ο καθένας έχει την νοημοσύνη του, έχει την αντίληψή του και κινείται με βάση το ένστικτό του. Από εκεί και πέρα, όταν έχεις έναν άνθρωπο που σε αγαπάει και σε συμβουλεύει, αυτό είναι πολύ καλό. Δεν παρακολουθείς το πρωινό καθόλου. Είναι πολύ προηγιαμένο το πρωινό. Λίγο, μερικές φορές, ξέρω εγώ, εντάξει. Όχι, εντάξει, για τηλεόραση δεν έχω να πω τίποτα, γιατί έχει τεράστια εμπειρία έτσι κι αλλιώς. Είδα πάρα πολλά χρόνια στο ΜΑΤ, δηλαδή προς Θεού. Μ' αρέσει πάρα πολύ και μ' αρέσει το πρωινό σαν εκπομπή, μ' αρέσει και η Μέρη, μ' αρέσει και ο Ουγγαρέζος. Επίσης, μ' αρέσει και το Αντένα, να πω την αλήθεια, και μ' αρέσετε και εσείς και μ' αρέσουν όλοι. Σε μια αγάπη και ο έρωτας στις εύκολες μέρες του ή στις δύσκολες. Στις στιγμές δηλαδή που είσαι καλά με τη σχέση σου ή που έχει δημιουργηθεί έτσι ένα καυγαδάκι που υπάρχει μια. Είχε πει κάποτε κάτι ο Νίκος Πορτοκάλλουλος σε μια συνέντευξη του πολύ παλιά. Τον είχα ρωτήσει γιατί τα περισσότερα τραγούδια είναι μινόρε, λυπητερά και όχι ματζόρε. Και είχε πει ότι συνήθως όταν είσαι καλά, δεν κάθεσαι να γράφεις μουσική. Γίνεις έξω και απολαμβάνεις τη ζωή. Τη μουσική τη γράφεις όταν δεν είσαι πολύ καλά, όταν κάτι σε έχει ενοχλήσει. Είναι ένας τρόπος έκφρασης περισσότερο έτσι μιας μιζέριας. Οπότε συνήθως με εμπνέουν περισσότερο οι πιο σκοτεινές μέρες, ας πούμε. Αυτό το θέλω να σου πω ότι είναι από τα πολύ αγαπημένα μου καινούργια τραγούδια του Μύρωνα Στρατή, το διπλά σ' αγαπώ. Και πραγματικά τον χάρηκα πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο κομπλεξάριστος τρόπος με τον οποίο μίλησε για την προσωπική του ζωή, που τόσο άλλος έχει δει τα φώτα της δημοσιότητας σχέση του με την Μέρη στην Ατσάκη. Με μια γλυκή ήταν πολύ, πολύ ωραίο ζευγάρι. Τα λέει τα πράγματα έτσι αυθόρμητα και ωραία, χωρίς να δεν μπορεί να μιλήσει για τα προσωπικά μου. Τα λέει ωραία, τα νιώθει, ρε παιδί μου. Θέλω να δω εάν μιλάει και ο Ισαΐας Ματιάβα όμως για τον ερωτά του με την Αθήνα. Τι τράβηξα, θέλω να σου πω. Από εδώ το πήγα, από εκεί το πήγα.